δημιουργεί όμως ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό το οποίο και ο Φρίντμαν είπε, πώς να μην φτάσουμε στην περίπτωση να χρειαστεί να σώσουμε τις τράπεζες. Και ο Φρίντμαν ήταν από τους πρώτους που είπανε ότι για παράδειγμα οι απλές καταθέσεις κάτι ταμιευτήριο θα πρέπει να καλύπτονται από 100% απόθεμα και να μην είναι πρωί και όποιος θέλει για παράδειγμα τόπο από την κατάθεσή του να θεωρείται αυτό επένδυση και όχι κατάθεση βάσει τη ανευκινδύνου. Οπότε εδώ βλέπεις ότι δεν είναι τόσο κλειακάτ' αυτό ότι ο μονεταρισμός παίρνει θέση υπέρ των bail-in ή υπέρ των τραπεζών. Μίλησε για την παροχή ρευστότητας και αυτό ήταν και ορθό άμα το έβλεπε κάποιος από την οικονομική του βάση, ότι αν τότε δεν είχε συμβεί μεγάλη ύπαρξη θα είχαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι άλλο χρειαζόμαστε για να κάνουμε την ιδεολογική καθαρότητα να ελεγχθεί και ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τι θα επιλέγαμε. Προφανώς να δώσουμε μια παροχή ρευστότητας, να κάνουμε αυτή τη μεγάλη ύπαρξη, μικρή ύπαρξη όπως έπρεπε να ήταν, και να γλιτώσουμε αυτό το τεράστιο το οποίο θα σου πει. Νομίζω ότι ο Χρήστος θέλει να μιλήσει εδώ. Ακριβώς σε λίγο. Η παροχή ρευστότητας, η διατήρηση της ύφεσης από το 29 μέχρι το 39 για μια οποιαδήποτε ύφεση, άμα την αφήσεις με τον Αζέφρε που είναι εργασιακά οικονομικά, σε δύο λογιστικά έτη, αν όχι σε ένα, έχει λήξει. Το να φτάσει σε ρευστότητα. Ο Χάγερ δεν είπε αυτό. Ο Χάγερ άλλαξε άποψη. Ο Χάγερ δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Αλλά το Χάγερ το λέει ο μίζα σοσιαλιστή. Ναι. Και ο Ρόμπαρτ, μάλιστα, ο οποίος μιλάει για ελεύθερη τραπεζική, θέλει διανόμου να καταργήσει την τραπεζική χρηματικού αποθέματο. Δηλαδή και οι Αυστριακοί, όποτε ακούσαν το κράτος, το χρησιμοποιούσαν, δεν είναι. Και πού να δεις ο Σουμπέτερ. Ο Χάγερ είναι στο πλαίσιο της λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών. Από τη στιγμή που έχουμε ένα σύστημα που υπάρχουν και τέτοιες τράπεζες, τότε το liquidation καλό είναι να το αποτρέπουμε. Για να συστηματοποιήσω, να έχει του αξιολογού, λένε δεν είναι πρόβλημα αυτό που λέμε το χρυσό, δεν είναι πρόβλημα το έκανε έτσι. Απλώ δεν είναι επιθεωρητέ, κάνει αντιπρόσωπο με σταθερή ποσότητα τα χρήματα στην Ελλάδα και τιμέ να πέφτουν επειδή αυξάνουν τα παραγωγή προϊόντα. Στα κλιματοοικονομικά, αυτό που λένε είναι όχι ειδικέ τράπεζε βέβαια, και οι τράπεζες οι εμπορικές να μην είναι με το fractional reserve, δηλαδή να μην έχουν κρασιματικά αποθέματα, δηλαδή αυτό που πάθαμε στην Κύπρο. Και αυτό που συμβαίνει σε όλες τις χώρες, όταν καταφέρει κανείς κάτι, δεν υπάρχει το ποσό που στην τράπεζα, γιατί η τράπεζα αυτό το δίνει σε κάποιον άλλον ως δάνειο. Σε αυτό το πρώτο βήμα η Αυστριακή, βρίσκουμε ότι υπάρχει μια παραβίαση αυτό που λένε property rights, έτσι, τα διευθυνσιακά δικαιώματα. Θα προσθέτει μια συναλλαγή, η οποία εγώ με ένα φίλο μου ζητάει να ξεκινήσει μια δουλειά και εγώ του δίνω κάποια χρήματα. Τα παίρνω τα χρήματα της τσέπη μου, τα παίρνει αυτό στη δουλειά μου και μου δίνει μια απόσχεση ότι θα μου τα επιστρέψει σύμφωνα μια συμφωνία. Δεν έχω εγώ τα χρήματα, τα έχει αυτό. Δεν μπορεί να έχουν και οι δύο τα ίδια χρήματα. Δεν συμβαίνει. Αυτό είναι το σωστό και αυτό προσθέτει μια στρέφη. Όταν θα τα πηγαίνουμε τώρα στο σύγχρονο οικονομικό σύστημα που λειτουργούν οι τράπεζες, πάμε τα λεφτά αντίστοιχα στην τράπεζα, τα δίνω στην τράπεζα, έχω μια κατάθεση, τα θεωρώ δικά μου, να πάω στην δημοτικό να πάω να πάρω. Η τράπεζα δεν τα κατάει για μένα, τα δίνει σε κάποιον άλλο, ο οποίος τα παίρνει, τα χρησιμοποιεί, θα τα θέσει και αυτό στην δικιά του τράπεζα να κάνει πληρωτά στην οτιδήποτε. Και οι δύο θεωρούμε ότι τα ίδια χρήματα τα έχουν οι δύο. Κάτι πάει καλά. Αμέσως πέρα στο πρώτο αυτό βήμα, καταραίει όλο το κοδόμημα που υπάρχει τώρα στην τραπεζική δραστηριότητα. Αυτό είναι μια κοπή. Δεν μπορεί να έχουμε και δύο το ίδιο πράγμα ταυτόχρονα, όπως δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην αντιπροσωπική συναλλαγή. Από εκεί και πέρα ανοίγουν μια σκληρή ρόλη. Ας πει που αυτό γίνεται και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά, τώρα γίνεται 10 φορές, γιατί το 1/10 του ποσού που κρατάει η τράπεζα ως αποθηματικά στην κεντρική τράπεζα. Άρα έχουμε ένα πολλαπλασιασμό αν κάνει όλο τον κύκλο το χρήμα 10 φορές. Αν πάμε όλοι να τα συζητήσουμε, το 1/10 θα πάρουμε. Έτσι. Αυτό είναι, όχι δεν είναι φιλελεύθερο, είναι το άλλο που έτσι το τελείωσαμε. Άρα οι αυστηροί εκεί λένε όχι κεντρική τράπεζα, όχι
κόσμο έτσι, έτσι αποθεματικά να είναι κοσμερικά. Άρα, καταργούνται και τα δύο. Η ρόλη της κεντρικής τράπεζας, όλα αυτά που λέμε bail-in, bail-out, είναι να συντηρεί αυτό το σύστημα, το οποίο είπαμε είναι, το χαρακτηρίζουμε από την αρχή, μια κλοπή. Πώς θα συντηρηθεί αυτό το σύστημα, άμα ξαφνικά γίνει το bank-run, όλοι πάνε να ζητήσουν τα χρήματα. Πέρα ότι δεν υπάρχουν στο δανείο, αυτά έχουν δοθεί ως δάνεια πια. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δάνεια, να πάρουν τα λεφτά, να πληρώσουν τα δανειολήπτες, τα χρήματα στις τράπεζες και μετά να πάρουμε το 1/10. Πολύ μακρινά, πολλά βήματα. Άρα η ειδική τράπεζα τι κάνει, παρέχει τη ρευστότητα να συντηρήσει ένα σύστημα το οποίο είναι κλοπή. Θέλω να σου πω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπες. Το ένα είναι ότι το σύστημα μερικού αποθεματικού δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε μαζί με τις σχετικές τράπεζες. Προϋπήρχε από το μεσαίωνα σχεδόν. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκίνησε η τραπεζική, αρκετά σύντομα δημιουργήθηκε και το σύστημα του μερικού αποθεματικού. Είναι κάτι που προέκυψε από την αγορά. Και η δεύτερη ερώτηση, αυτό που λες γενικότερα δεν είναι ένα παράδειγμα ιδιωτικής δημιουργίας κλίματος? Ναι, είναι ένα παράδειγμα, ξεκίνησε από αυτό. Αλλά το ότι είναι ιδιωτική δραστηριότητα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Δηλαδή, μια κλιματική δραστηριότητα, μια κλοπή η οποία την απελευθερώνουμε και την κάνουμε κάτι όλοι ιδιότητες, δεν σημαίνει ότι πετυχαίνουμε και κάτι ή ένα πίδρομα. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαιρόμαστε. Αν η δραστηριότητα αυτή εξ αρχής είναι μια κλοπή, το να την ανοίξει σε μια κλοπή οπωσδήποτε, δεν σημαίνει ότι πάμε στα καλύτερα, έτσι, πάμε στη χειρότερα. Για το πρώτο πώς δημιουργήθηκε. Από την αρχή δημιουργήθηκε ως μια μικρή απάτη. Ο κόσμος τότε του μεσαίωνα πήγαινε το χρυσό που είχε γύρω στο 1500, στο 1600, ενώ μην κυκλοφορούν οι έμποροι στο Λονδίνο με όλα τα γράφουν σε ένα σελίδι στα γραφεία του. Τα πηγαίνανε στου αγίου του οπόρου, που ήταν καταστάσει και πάλι που φυλάσσανε, και παίρνανε, καταθέτανε τι λίρε, και πέρανε ένα χαρτί που λέγανε ότι έχω καταθλιμμένε εκεί πέρα 10 λίρε. Και πήγαινε αυτέ τι 10 λίρε και έκανε συναλλαγέ. Έκανε χαρτάκι του 10 λιρών, μια λίρα, μισή λίρα, να μπορεί να κάνει τι συναλλαγέ. Και κυκλοφορούσαν τα χαρτάκια, γιατί όλοι ξέρανε ότι οποιαδήποτε στιγμή όταν θα ταξιδεύουν πάνω στο εξωτερικό, για το να πάνε αυτή μια συναλλαγή σε χρυσό, όχι με κατάλληλα, θα πηγαίνουν στο χρυσό και θα παίρνουν το. Μια τη 10 λίρε που είχα. Η τροπή ξεκίνησε από του χρυσό πόρου. Οι οποίοι είδαν ότι ποτέ δεν γύριζαν τα χαρτάκια για εξαντλήρε, όλοι προφορούσαν για μετά τα σούπισαν τα χαρτάκια. Οπότε και αρχίσαν μετά να βγάζουν και μια χαρτάκια παραπάνω από αυτό που είδαν σαν τροπή. Αυτή η πρακτική που ξεκίνησε ιδιωτικά παραμένει μια έτσι κλοπή, έτσι μια απάντηση. Μετά έγινε συστηματοποιήθηκε. Πήρε τη σφαγή από το κράτο σε επιδομή. Είναι αυτό που κάνουν εδώ πέρα κάποιε συμβολίε στι παλαιτανικέ ή εξτυπώνουν χρήματα. Άμα εκτυπώνουν χρήματα, είναι κάνουν ό,τι θέλουν. Αν αυτό το πράγμα το συστηματοποιήσει, το δώσει μέσα στα γύρια, το κάνει αφαίρεση, περάσει από την πλήρη μα μεσέ, το κάνει γνώμη μου, είμαστε εδώ πέρα. Ωραία. Θέλω να κάνω ένα follow-up. Ωραία, ωστόσο, μια μικρή παρατήρηση. Ναι, ότι κατά τη γνώμη σου, αν υπήρχαν σήμερα δύο τράπεζες, η μία είχε μερικό αποθεματικό και έδινε επιτόκιο 2%, και άλλη είχε ολικό αποθεματικό και έδινε επιτόκιο μείον 1%. Γιατί προφανώς πρέπει να πάρει και ένα κόστος φύλαξης. Έχετε κεντρικά επιτόκια σήμερα. Ναι. Ας πούμε ότι δεν υπήρχε κεντρικά επιτόκια, ας πούμε ότι δεν υπήρχε επίκηση καταθέσεων. Θέλω να φτιάξω ένα υποθετικό σενάριο. Δεν υπάρχει κεντρική τράπεζα, δεν υπάρχει κεντρικά επιτόκια, δεν υπάρχει εγγύηση καταθέσεων. Αλλά η μία αυτή που δουλεύει ολικό αποθεματικό προφανώς σε χρεώνει, ενώ η άλλη σου δίνει ένα επιτόκιο. Ο καταναλωτής, κατά τη γνώμη σου, πού θα πήγαινε να καταθέσει? Σε ελεύθερη αγορά, ε. Θα αποτιμούσε και το ένα και το άλλο. Και ότι το έγινε. Θα το παίρναγε, θα το παίρναγε για λίγο καιρό. Θα του άνοιγε η όρεξη, όπως έγινε και στους σοφούς, όπως έγινε στις ιδιωτικές τράπεζες που τυπώνουν το λίγο, εξαφνικά θα γίνονταν ένα μπαμ και κάποιοι θα χάνουν. Τώρα ποιος θα χάσει, είναι ποιο θα πάει μπάλα. Η δραστηριότητα, εμείς την κρίνουμε μέχρι της αρχής. Τι είναι. Και εγώ τώρα μπορώ να αρχίσω να κάνω μια έτσι πολύ μικρή δραστηριότητα, με την κρίση εγώ, παλιά παίζανε και το αρχονάκι εδώ πέρα, με φούσκα. Κρίνιζαν οι πρώτοι, οι τελευταίοι χάσανε. Τι σημαίνει ότι η δραστηριότητα είναι σωστή? Μπορεί να ξεκινήσει εμείς δεν μπορεί κανείς μια πολύ δραστηριότητα, κάθε δεν μπορεί. Θέλει υποκειμενική στάθμιση. Πρέπει ο ένας είναι πιο ρίσκαλος
Καθένα θα κρίνει και όπως θέλει, καθένα θα διαλέξει και θέλει που ταιριάζει. Εγώ το κρίνω και έτσι, το συζήτηση το κρίνουμε ουδέτερα έτσι, ανεξάρτητα τις προτιμίες του καθενός με ένα απόλυτο κριτήριο, κειμενικό κριτήριο, αν είναι σωστό ή όχι. Ο Μάκης θέλει να ρωτήσει κάτι εδώ και μία ώρα. Λιγότερο. Θα δώσω και μετά στο καθηγητή τον Χάρτο Πλάδο την τοποθέτηση. Η ερώτηση είναι εξής. Αύριο το πρωί χρεοκοπεί Ελλάδα. Και ας πούμε ότι αναλαμβάνει ο Νίκος Ιωαννιόπουλος, υπουργός οικονομικών, τι είναι αυτά που θα έκανε ο Νίκος και δεν θα κάνει η Αυστριακή, και αν ανάλαβαν ο Χρήστος, υπουργός οικονομικών, τι θα έκανε ο Χρήστος που δεν θα έκανε ο Νίκος. Για να δούμε τις διαφορές σε πραγματικό επίπεδο με τις τράπεζες της Ελλάδος, όπως στην κατάσταση που είναι αυτή σήμερα, που ξέρουμε ποια είναι τραγική με τις ανακεφαλαιοποιήσεις και οτιδήποτε χρειάζεται. Και να πάρει κατευθείαν και ο Χάρης Δόρυ. Λοιπόν, καταρχήν πολύ ωραία η συζήτηση, αλλά παρότι με μεγάλο αγώνα προσπαθούμε να βρούμε διαφορές, δεν είναι πιστές καθόλου στις ολιότητες σε αυτά τα σημεία. Και τα δύο υπάγονται και τα δύο ρεύματα, τα σκέψη και οι δύο σχολές, υπάγονται και οι ελεύθερες οικονομικές σκέψεις, μην το ξέρετε. Και τα δύο με ακούτε τώρα, πιο βαθιά. Άμα είπε και το καταπίνω, σωστή. Και τα δύο ρεύματα σκέψεις ανήκουν στα πλαίσια της ελεύθερης σκέψης, μην το ξεχνάμε. Δύο. Και τα δύο πιστεύουν ότι το κράτος δεν πρέπει να κάνει το χρήμα πετσετάκι. Τρία. Και τα δύο πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει πίσω απ' όλα η πρωτοβουλία η ατομική. Έτσι και στηρίζονται στην έννοια της ατομικότητας. Δηλαδή, πολιτικοτεχνική είναι η πλευρά και η σχολή του μονεταρισμού. Και σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένα και πιο αντιπαθητική, με την έννοια ότι μπορεί να γίνει εργαλείο και σε καθεστώτα πολύ λιγότερο φιλελεύθερα στον ορίζοντα το συνολικό και το πολιτικό, έτσι. Απ' την άλλη μεριά τώρα, η σχολή η Αυστριακή, παρότι έχει έτσι εμφανώς την έννοια της ατομικότητας, καμιά φορά στο εσωτερικό της γίνεται συγγνώμη της κοινής γυναικός των συνειδών του πληρώμα την έννοια της διαφοράς και της έντασης των αντιρρήσεων. Πολύ συχνά τα καλύτερα παιδιά αυτής της σχολής παραμένουν υποχρεωμένα. Εγώ μέσα σε αυτή τη σχολή βάζω και το Σουμπέτερ. Έτσι. Δεν είναι μόνο ο Χάγεκ. Βέβαια, το Χάγεκ δεν ξεχνάω ποτέ. Αυτή είναι η πεντζήλια. Μπράβο, ναι. Ναι, μπράβο. Δεν ξεχνάω ποτέ την αντίστασή του και την αντίδρασή του έναντι του ολοκληρωτισμού. Αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή, το πρώτο για μένα, παρότι οικονομολόγος, ίσως το πρώτο που έχει να δώσει ο Χάγεκ στη σχέση του Φιλελεύθερη, είναι ο αγώνας εναντίον του ολοκληρωτισμού, που μαζί όμως συνοδεύεται με κάτι πολύ περίεργο. Με την έμεση άρνηση και του σχεδίου γενικότερα. Και εκεί πέρα είναι λιγάκι ενοχλητικό για κάποιον που έχει κάνει επιχειρησιακές σπουδές και διδάσκει στρατηγική. Του κεντρικού σχεδίου, του σχεδίου. Α, εδώ είναι η πλάκα. Όχι μόνο του κεντρικού σχεδίου, της έννοιας του σχεδίου γενικότερα και της έννοιας της μακροτοποθέτησης των δεδομένων και των εξελίξεων. Όσον αφορά τώρα για την τράπεζα και για το νόμισμα και για το χρήμα, που στράφηκε στο σύνολό της σχεδόν η σημερινή συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο Σουπέτερ, ο οποίος μιλάει καταρχήν για μια λογική η οποία τον καπιταλισμό τον οδηγεί, δεν τον οδηγεί τον νόμισμα που δεν είναι, τον οδηγεί η πραγματικότητα και η καινοτομία, που πίσω της κλείνει πάντοτε μια διαδικασία δημιουργικής καταστροφής. Τι σου λέει όμως, οι τράπεζες πρέπει να είναι εκεί. Γιατί αν οι τράπεζες δεν δίνουν χρήμα και δάνειο στον καινοτόμο, μην περιμένεις ποτέ να γεννηθεί η καινοτομία. Και αν δεν γεννηθεί η καινοτομία, μην περιμένεις ποτέ ο καπιταλισμός μετά την κρίση του κόσμου να μπει σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Πίσω από όλα ο έδρας είναι επιχειρηματίας, δηλαδή ατομικό είναι ο ιδιώτης. Αλλά άμα δεν έχει την τράπεζα, εγώ με όσα είπε ο φίλος του όνομα του Χρήστος, συμφωνώ και όρθιος. Αυτή η λογική ότι γεννάω χρήμα από το λιμένο και μένω πάνω από το φυσικό πατρίκα. Γι' αυτό δεν σπούδασα χρηματοοικονομικά. Αλλά βλέποντας από την πλευρά της πραγματικής οικονομίας, πώς μπορείς να έχεις καινοτομία, αν δεν έχεις κάποιον να σου δώσει την αναγκαία ρευστότητα. Και έτσι διαφωνώ και με το διαχωρισμό μεταξύ πραγματικής και χρηματικής οικονομίας. Δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Όταν βλέπεις ένα κινητό, λες αυτό είναι πραγματικό, είναι πραγματική οικονομία. Ένα κινητό στο κινητό. Αν δεν έχει πάει κάποιο άλλο μέσα από ένα σύστημα που ρισκάρει στη φούσκα του, γιατί το δεν θα έχεις. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο ζωρικά. Εγώ θα εστίαζα περισσότερο, όχι τόσο στις διαφορές, όσο σε μια λογική στήριξη μια λογική ατομικότητας,
κοινωνικότητας, ανατροπής, ξέροντας ότι το ηθικό πολύ συχνά δεν ανταμείβεται και έτσι το κρύβω. Αυτός που θα διάλεγε υποκειμενικά να βάλει τα λεφτάκια του με 0,1 ασφάλιστρο και αυτός που θα τα βάζει με ένα επιτόκιο 4% μπορεί ο πρώτος να έλεγε εγώ είμαι ασφαλής όταν θα κατέρευε το σύστημα θα πλήρωνε ούτως. Ο πρώτος απάντη μόνο θα είχε οικονομήσει και το 2-3% παραπάνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τον Νίκο. Μάκη, επειδή είναι πιο ευρύτερη η ερώτηση, θα ξεκινήσω από το τέλος και να πω μια πιο συνολική τοποθέτηση. Στο θέμα του ρόλου των τραπεζών, ότι μία μοντέλα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτό που λέμε διαμεσολάβηση. Δηλαδή, οι αποταμιεύσεις πρέπει να πηγαίνουν σε. Πιο κοντά το βάζω. Πόσο. πρέπει να πηγαίνουν σε παραγωγικές επενδύσεις. Αλλιώς είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε, ότι αυτά τα η καινοτομία. Ο Steve Jobs ξεκίνησε από κάποια αποταμίευση, από την αποταμίευση κάποιου Τζον και κάποια Μαρίας. Έτσι δεν ξεκίνησε από το πουθενά. Όχι, δεν ξεκίνησε από τράπεζα, όχι, όχι, το κράτος, άμα το πάνε το κράτος ξεκίνησε, υπήρχαν νομίζω κάποια κρατική προσωπικότητα για τους νέους επιχειρηματίες. Τέλος πάντων, μην το εστιάσουμε στο Jobs, στον χι επιχειρηματία ο οποίος ανοίγει από Σουλατζίδικο μέχρι μια εταιρεία στη Silicon Valley. Χρειάζονται από κάπου κεφάλαια, χρειάζεται ένα λειτουργικό χρηματοοικονομικό σύστημα. Νομίζω ότι αυτή η άρνηση του economic διαμεσολάβηση μεταξύ αποταμιευτών και μεταξύ επιχειρηματιών είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να νοήσουμε μια καπιταλιστική οικονομία σε οποιοδήποτε βαθμό ανάπτυξη και να υπάρχει. Δηλαδή το μεσαίωνα που ξεκίνησε, ας το πούμε, η Βενετή έμποροι, στη συνέχεια τα Lloyds στο Λονδίνο που ξεκίνησαν από τους ασφαλιστές ως επιχειρηματίες. Αυτούς δεν μπορεί να τους πεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακόμα και σε πιο ατέλειες απλές μορφές χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, δεν μπορεί να νοηθεί η καπιταλιστική οικονομία. Και γι' αυτό τίθεται στη δημόσια πολιτική πάντα το ζήτημα τι κάνουμε με τις τράπεζες. Αν θα πρέπει να τις διασώζουμε, αν δεν πρέπει να τις διασώζουμε. Κατά την άποψή μου, το λογικό είναι ότι δεν πρέπει να τις διασώζουμε, αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει πολιτικές, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να τις διασώσουμε. Μεγάλο ζήτημα και μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά το βασικό νομίζω είναι το οποίο πρέπει. Να μην αρνηθούμε στον καπιταλισμό την τραπεζική πρακτική. Και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, κακό για τον καπιταλισμό το ίδιο το να αρνηθούμε να πάμε σε μια αντιπραγματιστική οικονομία. Στην ερώτηση του Μάκη τώρα, η οποία ήταν ευρύτερη. Έχουμε μια Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε. Με αυτό είσαι. Λες. ο Μάκης περιγράφει την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας όπου έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι πρακτικά θερέγγιο. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες έχουν 30% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ανεπίσημα δεν γνωρίζουμε πόσα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Για αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ούτε μονεταριστική, ούτε μαρξιστική, ούτε τίποτα. Υπάρχει πρακτική εδώ τι κάνουμε. Και το ζήτημα είναι για την περίπτωση της Ελλάδας ότι ανακεφαλαιοποιώντας τις τράπεζες δημιουργούμε νέο δημόσιο χρέος και το νέο δημόσιο χρέος δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση στην οικονομία και φτάνουμε να δημιουργούμε μια ελληνική οικονομία η οποία δουλεύει για τους δανειστές της. Αυτό μακροχρόνια δεν είναι βιώσιμο. Είναι αυτό που λέμε στην χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, ο πληθυσμός του χρέους. Ότι επιχειρήσεις από ένα σημείο και μετά σταματούν να επενδύουν. Διότι όλοι τους οι χρηματοδότες. Όλοι τους οι χρηματοδότες πηγαίνουν στο τραπεζίτη. Οπότε μπορεί μεν να πληρώσουν, αλλά δεν έχουν κίνητρο, δεν θέλουν να πληρώσουν. Και από ένα σημείο και μετά, όταν η ελληνική οικονομία φτάσει σε ένα βαθμό ότι το πλειοψηφίο του παραγόμενου ενός προϊόν πάει στην εξυπηρέτηση του χρέους, από ένα σημείο και μετά θα πούμε. Μπορεί να μην το πούνε αυτοί οι πολιτικοί, θα πούνε κάποιοι άλλοι, μπορεί να το πούνε οι πολίτες οι οποίοι θα συγκαθούν. Να φορολογούνται και θα πούνε δεν πληρώνω άλλο. Οπότε εδώ
Το βασικό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι σώζουμε από το τραπεζικό σύστημα. Ποια είναι τα καλά του περιουσιακά στοιχεία και ποια είναι τα κακά του περιουσιακά. Και να πάρουμε απόφαση συλλογικά ως κοινωνία και ως οικονομία ότι έχουμε χάσει όλα λεφτά. Και έχουμε χάσει λεφτά και αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τις τράπεζες και αυτοί οι οποίοι είναι κόσμος της εργασίας και όλοι οι άλλοι. Και οι τράπεζες οι οποίες δεν μπορούν να σωθούν και χρειάζονται συνεχώς ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να πάρουμε απόφαση πρέπει να τις κλείσουμε. Διότι δεν μπορεί αιωνίως να είναι ανακεφαλαιοποιούνται με κόστος νέου δημόσιου χρόνου το οποίο θα μετακυλίγονται στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι στο θέμα των τραπεζών. Πέρα από το πώς θα γίνει η ρύθμιση των τραπεζών, υπάρχουν και πιο υγιείς τράπεζες, υπάρχουν λιγότερο υγιείς τράπεζες και εκεί θα πας κατά περίπτωση. Για τους καταθέτες οι οποίοι ενδεχομένως να χάσουν τα χρήματά τους, εδώ οι λύσεις είναι ότι θα γίνουν μέτοχοι κάποιοι, κάποιοι θα πάρουν περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, είτε συνήθως εκείνη τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να γίνει κάποιο εκατάσμα, κάποια χώρια του δημοσίου, η οποία θα τα περιλάβει μέσα και θα τα μοιράσει με τα οδοτοχές. Υπάρχουν εδώ για αυτό το πράγμα. Εκεί πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ως κοινωνία έχουμε χάσει χρήματα. Και όμως δεν ξέρω, άλλο Μπανγκράν ή άλλο φαύλο κύκλο, καινούργια, γι' αυτό θα είναι συμπαστρική. Όντως, δεν θα έχεις Μπανγκράν, αυτό θα είναι μία... Εγώ ακούσα ότι στην Ιταλική τράπεζα κλείνουν και χάρα τα λεφτά της και Δεν θα πάρει τίποτα. Στο 150 ή στο 160 μετά από 10-15 χρόνια, προφανώς ο λόγος δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει κάποιος να πάει να διαπραγματευτεί σοβαρά, με το όποιο τρόπο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να πω με ποιο τρόπο θα πάει μια κυβέρνηση να κάνει, αλλά υπάρχουν τρόποι, να διαπραγματευτεί ένα γενναίο κούρεμα του χρέους. Το πρέπει να πέσει κάτω από το 100% του ΕΕ. Και πρέπει μαζί με εμάς που να αποδεχτούμε ότι έχουμε χάσει ως κοινωνία χρήματα, ότι και οι δανειστές μας έχουν χάσει χρήματα. Και δεν βρίσκω αυτό που ακούγεται ότι είναι ανήθικο να μην πληρώσουμε. Όταν αγοράζει κάποιος κρατικό δημόσιο χρέος, ξέρει ότι είναι μη ανυπόθηκο, unsecured. Είναι πάνω στο συμβόλαιο και γι' αυτό τώρα κερδίζει spread έναντι του επιτοκίου το οποίο θεωρείται ακίνδυνο της Γερμανίας. Οπότε ο κίνδυνος τον οποίο είχα να αναλάβει ήταν πλήρως τιμολογημένος. Αν ήταν κακώς τιμολογημένος για τις αγορές, γι' αυτό δεν φταίει το δανειζόμενος και ο δανειστής που πλήρωνε. Που ζητούσε τόσο χαμηλό επιτόκιο. Και το τρίτο σκέλος το οποίο θα συζητήσω είναι ότι με τη φορολογική πολιτική η οποία ασκείται αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να πάει η οικονομία πουθενά. Όταν η πραγματική φορολογική συντελεστές έχουν φτάσει ακόμα και χαμηλά εισοδήματα. Το 45 με 50%. Τι ανάπτυξη να περιμένει κάποιος.